Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Είμαι η Αλέκα και σήμερα είμαι πάλι μαζί σας για να μιλήσουμε όμως για προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών, μεγάλων αριθμών. Μέχρι εγώ να γράψω τον τίτλο του μαθήματος στον πίνακα, θέλω όλοι να πάτε γρήγορα να βρείτε το βιβλίο σας, το βιβλίο των μαθηματικών, το χοντρό όπως λέμε εμείς στο σχολείο, και να πάτε στη σελίδα 70. Για πηγαίνετε γρήγορα. Προσθέσεις. Και αφαιρέσεις. Τετραψήφιων. Αριθμών. Να βάλουμε και μια γραμμούλα, να το ξεχωρίζουμε. Πήγατε όλοι στο βιβλίο? Α, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν όλοι στη σελίδα 70, στο μάθημα 27. Τι βλέπουμε σε αυτή τη σελίδα? Βλέπουμε ένα χάρτη. Βλέπουμε το μισό χάρτη της Ελλάδας. Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη. Την ξέρετε όλη τη Θεσσαλονίκη? Ωραία πόλη στη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ μου λείψε φέτος που δεν πήγα καθόλου. Και ξεκινάει ένα πλοίο να πάει ταξίδι, να κάνει δρομολόγιο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και φτάνει με πρώτο προορισμό στη Λίμνο. Για να διαβάσουμε τι μας ζητάει το πρόβλημα. Ένα πλοίο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με 1.423 επιβάτες. Για να τους γράψω κι εγώ στον πίνακα. Θεσσαλονίκη. Και προορισμός η Λίμνος. Πώς ήταν πάνω στο πλοίο όταν ξεκίνησε? 1.423 επιβάτες. Συνεχίζουμε στο πρόβλημά μας. Στη Λίμνο, λέει, κατέβηκαν 865. Σταμάτησε το ταξίδι για μερικούς. Ο προορισμός τους ήταν η Λίμνος. Για να το σημειώσουμε. Κατέβηκαν 865 επιβάτες. Δεν κατέβηκαν όμως στο λιμάνι μόνο οι 865. Ανεβήκανε, λέει, κι άλλοι 1.678 να συνεχίσουν για άλλο προορισμό. Για να το σημειώσουμε κι αυτούς. Ανέβηκαν 1.678 επιβάτες. Για να ξαναδούμε πάλι τα δεδομένα του προβλήματος. Τι μας λέει το πρόβλημά μας? Στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει το πλοίο με 1.423 επιβάτες. Φτάνει στη Λίμνο και κατεβαίνουν 865. Κατέβηκαν από το πλοίο. Έφυγαν. Φτάσαν σπίτια τους. Τι θα τους κάνουμε αυτούς που κατεβήκανε? Περιμένω, το ξέρετε. Έχουμε κάνει πολλά προβλήματα τέτοια με πιο μικρούς αριθμούς. Το ίδιο είναι όμως και με μεγάλους. Πολύ σωστά μου λέτε πολύ. Θα τους βγάλουμε, θα τους αφαιρέσουμε. Για να το δούμε. 1.423 βγάζω, αλλά πριν τους αφαιρέσω, για να σημειώσω λίγο την αξία των αριθμών. Τι είναι το 3? Μονάδα. Πολύ σωστά. Τι είναι το 2? Δεκάδα. Το 4? Εκατοντάδα. Και το 1? Για να ακούσω, χιλιάδα. Πάρα πολύ σωστά, τέλεια. Προσέξτε λοιπόν. Θα γράψω τώρα, ακριβώς από κάτω το 865, το 5 είναι μονάδα κάτω από τις μονάδες, το 6 κάτω από τις δεκάδες και το 8 κάτω από τις εκατοντάδες. Χιλιάδα δεν έχει, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Και θα κάνουμε την αφαίρεσή μας. Για να ξεκινήσουμε. Και λέμε, 5 από 3. Οπ, τι έχουμε εδώ? Γίνεται.
Μπορώ να βγάλω τα 5 από τα 3, όσο και να το παλεύω. Μέχρι το βράδυ να κάτσουμε και να το σκεφτόμαστε, δεν γίνεται. Γιατί το 3 είναι μικρότερο από το 5. Τι κάνω τώρα? Παίρνω μία δανεική δεκάδα από δίπλα, για να τη γράψουμε και με κόκκινο τη βλέπουμε. Ένα δανεικό. Και το 3 γίνεται 13. Προσέξτε, δεν είναι 1, είναι 10. Και λέμε λοιπόν, 13 βγάζω 5, 8. Όταν δανειζόμαστε όμως κάτι, είναι κανόνας απαράβατος. Το ξαναγυρνάμε πίσω. Και όπως ακριβώς το έχουμε πάρει. Ολόκληρο, ατόφιο. Άρα τη δεκάδα αυτή την ξαναγυρίζω εδώ. Στην κάτω δεκάδα του κάτω αριθμού. Και το 6 γίνεται 7. Τι λέμε τώρα? 6 και ένα 7. Από 2, πάλι τα ίδια. Μπορώ να βγάλω 7 από 2. Πάλι δεν γίνεται. Τι θα κάνω? Ό,τι έκανα και πριν. Δανείζομαι πάλι ένα. Το γράφω πάνω, το βλέπετε. 10 και 2, 12. 7 από 12, πόσο μας κάνει? Ακούω. 5. Πολύ σωστά. Και ξανασυνεχίζω. Δανειστήκαμε. Τι το κάνουμε το δανεικό, είπαμε? Το ξαναγυρίζουμε πίσω. Εδώ. Το 8 τώρα έγινε 9. 8 και 1, 9. 9 από 4, πάλι τα ίδια. Πάλι μας δυσκολεύει. Πάλι δεν μπορούμε να βγάλουμε 9 από 4. Γιατί το 9 είναι μεγαλύτερο από το 4. Ξαναπαίρνουμε ένα δανεικό. Και το επιστρέφω για να μην το ξεχάσω. Και λέμε τώρα, 14 βγάζω 8, λάθος, συγγνώμη, 8 και 1 είπαμε 9. Βλέπετε, και εγώ μπερδεύτηκα. Άρα, 9 από 14, 5. Ένα το δανεικό που γυρίσαμε πίσω. Από 1, 0. Το 0 βέβαια μπροστά δεν έχει αξία, άρα μπορεί να μην το γράψουμε και καθόλου. Πόσοι επιβάτες λοιπόν μείνανε στο πλοίο όταν έφτασε στη Λίμνο? 558. Το γράφουμε κιόλας γιατί είναι πρόβλημα, δεν είναι σκέτη μια απλή πράξη. Τελείωσε το πρόβλημά μας. Τι μας έλεγε η ερώτηση, για να μου τη διαβάσει κάποιος από εσάς. Πόσοι είναι τώρα οι επιβάτες στο πλοίο? Πολύ σωστά μου λέτε πολύ. Δεν τελείωσε, γιατί έχουμε και αυτούς που ανέβηκαν. Πόσοι ανέβηκαν στη Λίμνο? 1678. Τι τους κάνουμε αυτούς τώρα? Τους προσθέτουμε σε αυτούς που μείναν στο καράβι. Άρα γράφω 1678 επιβάτες και 558. Βάζω και το σήμα της πρόσθεσης και τραβάω και τη γραμμή. Προσέξτε κάτι όμως. Όλοι οι αριθμοί είναι ο ένας ακριβώς κάτω από τον άλλον. Τι είναι τα 2-8 εδώ? Μονάδες. Η θέση των δεκάδων, το 6 και το 5 εκατοντάδες και χιλιάδα. Βλέπετε, για να κάνουμε μία πράξη κάθετη, πρέπει όλοι οι αριθμοί να είναι ακριβώς ο ένας κάτω από τον άλλον, στην σειρά τους, στη θέση που τους δείχνει, που δείχνει την αξία των αριθμών. Μονάδες με μονάδες, δεκάδες με δεκάδες, εκατοντάδες με εκατοντάδες, χιλιάδα. Εδώ δεν έχουμε άλλη, αλλά και πάλι δεν μας πειράζει. Αν είχαμε, από κάτω και χιλιάδα. Και ξεκινάμε την πρόσθεση. 8 και 8. Ακούω. 16. Το έγραψα σωστά? Τι λέτε? Είναι μονάδες. Δεν μπορούμε να βάλουμε το 16 ολόκληρο στη θέση των μονάδων. Το διώχνουνε. Άρα λοιπόν, από το 16, που το 6 είναι μονάδα και το 1 είναι η δεκάδα, 10, 6, τι θα γράψω εδώ? Μόνο το 6. Κάτω από τις μονάδες. Δεν μπορεί να πάει και το 10. Και το 1 μας πάει κρατούμενο. Το βάζουμε δίπλα. Πάμε δίπλα τώρα στις δεκάδες. 7 και 5, 12. Και ένα το κρατούμενο, 13. Πάλι γράφουμε το 3
και κρατάμε το κρατούμενο. Το καταλάβατε γιατί το κρατήσαμε εδώ. Γιατί δεν μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρο το 13 εδώ. Γράφουμε μόνο το 3. Πάμε δίπλα τώρα. 6 και 5, 11. Και ένα το κρατούμενο, 12. Το σβήνουμε για να μην το ξεχάσουμε. Γράφουμε το 2 και ξαναβάζουμε το άλλο κρατούμενο, το καινούριο. 1. Και ένα το κρατούμενο που έχουμε, 2. Πόσοι λοιπόν επιβάτες τώρα φτάσανε ή μάλλον, τι μας λέει το πρόβλημα, είναι τώρα στο καράβι, είναι τώρα στο πλοίο, 2.236 επιβάτες. Το καταλάβατε? Τι μας έλεγε το πλοίο, το πρόβλημα από την αρχή. 1.423 ξεκινήσανε, κατεβήκαν οι 865 και ανεβήκανε άλλοι 1.678. Τι τους κάναμε αυτούς που κατεβήκανε? Τους αφαιρέσαμε. Και πώς κάνουμε, είπαμε, την αφαίρεση με μεγάλους αριθμούς? Όπως ακριβώς την κάναμε και με διψήφιους και με τριψήφιους. Μονάδες κάτω από μονάδες, δεκάδες κάτω από δεκάδες, εκατοντάδες κάτω από εκατοντάδες και χιλιάδα αν είχαμε πάλι κάτω από τη χιλιάδα. Όταν δεν βγαίνει όμως, όπως κάναμε και με τους διψήφιους, όπως κάναμε και με τους τριψήφιους, αν δεν μπορούμε να βγάλουμε τον κάτω αριθμό, παίρνουμε δανεικό και επιστρέφουμε. Δανείζομαι και επιστρέφω. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας, να το θυμάστε πάντα. Βρήκαμε πόσοι πήγανε στη Λίμνο. Δεν τελείωσε όμως εκεί το πρόβλημα, προσθέσαμε και αυτούς που ανεβήκανε. Και το ίδιο κάνουμε και στην πρόσθεση. Προσθέτω, κρατάω το κρατούμενο και το ξαναβάζω στην επόμενη σειρά. Για να πάμε να δούμε άλλο ένα πρόβλημα. Το σημειώσατε στο βιβλίο σας? Το γράψατε? Περιμένω λίγο πριν το σβήσω. Ό,τι κάνω και στην τάξη. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάτε τώρα στην επόμενη σελίδα. Και να δούμε τα ελεφαντάκια. Για να σβήσω αυτό το πρόβλημα. Ποιος από εσάς το διάβασε ήδη το πρόβλημα με τους ελέφαντες? Για κοιτάξτε πολύ καλά τι μας λέει. Για να καθαρίσουμε και τον πίνακα. Έχει πολύ μελάνη φαίνεται και δεν βγαίνει καλά. Τέλεια. Λοιπόν, πήγατε όλοι στη διπλανή σελίδα τώρα και πάμε στην άσκηση 4. Τι μας λέει η άσκηση 4? Βλέπουμε μια οικογένεια ελεφάντων. Τους ξέρετε τους ελέφαντες? Έχετε πάει στο ζωολογικό κήπο να δείτε ποτέ ελέφαντα? Μεγάλα ζώα, τεράστια και πολύ βαριά. Πάνω από τόνο καθένα σχεδόν. Και θυμόμαστε ότι ο τόνος είναι 1000 κιλά. Βλέπουμε λοιπόν, τον μπαμπά ελέφαντα είναι 1325 κιλά. Για να τον σημειώσουμε. Να πάρω το μαύρο τώρα. Μπαμπάς. Ελέφαντας. Πόσα κιλά είπαμε είναι ο μπαμπάς ελέφαντας? 1325 κιλά. Η μαμά. Η μαμά είναι 1002 κιλά. Σαν γυναίκα είναι πιο ελαφιά. Μαμά. 1002 κιλά. Και το παιδάκι. Παιδί, ελεφαντάκι. Εξακόσα τριάντα εννιά κιλά. Θέλει πολύ να φάει αυτό και να μεγαλώσει για να φτάσει τους γονείς του. Για να δούμε τι μας λέει τώρα το πρώτο ερώτημα. Το διαβάσατε? Πόσα περισσότερα κιλά ζυγίζει ο μπαμπάς από τη μαμά? Ποιος είναι πιο βαρύς, ο μπαμπάς ή η μαμά? Για να ακούσω. Ο μπαμπάς βέβαια είναι 1325 κιλά. Η μαμά πόσο είναι? 1002. Άρα, τι θα κάνουμε για να βρούμε πόσα κιλά περισσότερα είναι ο μπαμπάς? Τι κάναμε ως τώρα?
Για να μου το πει κάποιος από εσάς, βλέπω πολλά χέρια. Μην νομίζετε ότι δεν σας βλέπω. Σας βλέπω μέσα από την κάμερα, σε όλα τα σπίτια βλέπω. Λοιπόν, κάνουμε αφαίρεση. Θα βγάλουμε από τα κιλά του μπαμπά, τα κιλά της μαμάς. Ξαναγράφουμε. 1325 τα κιλά του μπαμπά. Και σας ξαναθυμίζω πάλι. Μονάδα, δεκάδα, εκατοντάδα, χιλιάδα. Μην ξεχνάτε ποτέ την αξία των αριθμών. Και θα αφαιρέσουμε τα κιλά της μαμάς. 1002. Προσέξτε, πάλι ακριβώς. Για να μας βγει σωστά η πράξη, δεν μπορεί το 2 να μπει στη θέση των δεκάδων, ούτε το 1000 ή 1000 να πάει σε εκατοντάδες. Ότι ο κάθε αριθμός μπαίνει ακριβώς στη σειρά του, στην αξία που έχει. Μονάδες κάτω από μονάδες, δεκάδες κάτω από δεκάδες, εκατοντάδες κάτω από εκατοντάδες, χιλιάδα κάτω από χιλιάδα. Και πάντα σε όλες τις κάθετες πράξεις, να το θυμάστε καλά, ξεκινάμε από το τέλος, από τις μονάδες. Πάμε τώρα λοιπόν. 2 από 5. 3. 0 από 2. 2. 0 από 3. 3. 1 από 1. 0. Το 0 είπαμε δεν έχει αξία, άρα μπορούμε να το σβήσουμε. Κιλά. Εύκολη αφαίρεση αυτή. Ούτε ένα κρατούμενο δεν είχε. Δεν μας δυσκόλεψε καθόλου. Άρα λοιπόν η μαμά πόσα κιλά περισσότερο, μάλλον λιγότερο είναι από τον μπαμπά, 323 κιλά. Ή ο μπαμπάς είναι 323 κιλά πιο βαρύς από τη μαμά. Πάμε στο άλλο ερώτημα. Πόσα κιλά λέει ζυγίζει τώρα όλη η οικογένεια μαζί. Τι θα κάνουμε. Έλα, εύκολο αυτό. Περιμένω να μου το πείτε εσείς. Πολύ ωραία. Θα προσθέσουμε και τα κιλά της μαμάς και τα κιλά του μπαμπά και τα κιλά του παιδιού. Όλα μαζί. Λοιπόν, 1325. 1002 και 639. Μου φαίνεται σ' ακόμα αυτό. Τραβάμε τη γραμμή και βάζουμε και το σήμα της πρόσθεσης. Μονάδες πάλι, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδα. Και ξεκινάμε. 5 και 2, 7. Και 9, 16. Ένα το κρατούμενο. 2 και 3, 5. Και ένα το κρατούμενο, 6. Βλέπετε, το σβήνω για να μην μπερδεύομαι και το ξαναβάλω πάλι. 3 και 6, 9. 1 και 1, 2. Να βάλω και κιλά, γιατί είναι πρόβλημα, δεν είναι σκέτη πράξη. Άρα, πόσα κιλά είναι όλη η οικογένεια μαζί. Για διαβάστε το. Μπράβο, 2.966 κιλά. Ούτε καν τριστόνι. Το σημειώσατε, το γράψατε. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάρετε ένα τετράδιο, όπως το έχετε ανοιχτό, και να γράψετε κι εσείς το πρόβλημα που θα γράψω εγώ στον πίνακα. Και να κάνουμε πάλι άλλη μία πράξη για εξάσκηση. Για να σβήσω αυτό. Περιμένω κιόλας να φέρετε το τετράδιό σας όλοι και το μολύβι. Όσοι δεν το έχετε μπροστά σας. Ξεκινάμε. Ας πούμε, έχουμε έναν έμπορο. Ένας έμπορος. Ξέρετε όλοι τι είναι οι έμποροι. Ένας που έχει ένα μαγαζί. Έκανε προμήθειες για το μαγαζί του. Και πλήρωσε. Αγόρασε εμπόρευμα δηλαδή. Αυτό σημαίνει έκανε προμήθειες. Και πλήρωσε. Ας πούμε, την πρώτη μέρα 2.563
ευρώ. Και την δεύτερη μέρα, πλήρωσε 1238 ευρώ. Πόσα χρήματα έδωσε και τις δύο μέρες μαζί? Μάλλον το γράψω και πιο σύντομα. Πόσα ευρώ έδωσε συνολικά? Λοιπόν, τι μας λέει το πρόβλημα? Έχουμε έναν έμπορο, έχει ένα μαγαζί. Αγοράζει πράγματα για το μαγαζί του ώστε να τα πουλήσει σε εμάς μετά. Και δίνει την πρώτη μέρα 2.563 ευρώ. Και τη δεύτερη μέρα πληρώνει άλλα 1.238 ευρώ. Πόσα χρήματα έδωσε συνολικά και τις δύο μέρες? Τι θα κάνουμε? Λύση. Περιμένω να μου το πείτε λίγο εσείς. Για σκεφτείτε. Μπράβο. Θα προσθέσουμε τα χρήματα που έδωσε την πρώτη μέρα και τα χρήματα που έδωσε τη δεύτερη μέρα. Για να τα βάλω μαζί. Είπαμε το ένα κάτω από το άλλο. Και αφού είναι τετραψήφι, χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες. 2.563 και 1.238. Τραβάω τη γραμμή και προσθέτω. Το ξαναλέω, μονάδες κάτω από μονάδες, δεκάδες κάτω από δεκάδες, εκατοντάδες κάτω από εκατοντάδες και χιλιάδες κάτω από χιλιάδες. Ο κάθε αριθμός στη σειρά του. Ξεκινάμε πάντα από τις μονάδες. 3 και 8, 11. Θυμάστε, δεν γράφουμε ολόκληρο το 11. Γράφουμε τη μονάδα και κρατάμε τη δεκάδα κρατούμενο. 6 και 3, 9. Και ένα το κρατούμενο, 10. Σβήνω αυτό το κρατούμενο και σημειώνω το επόμενο. 5 και 2, 7. Και ένα, 8. 2 και 1, 3. Άρα, πόσα χρήματα έδωσα και τις δύο μέρες μαζί? 3.801 ευρώ. Θέλω τώρα να σας θυμίσω κιόλας ή να μου το πείτε εσείς. Πώς λέμε τους όρους της πρόσθεσης? Ο πρώτος αριθμός είναι ο προσθεταίος. Προσθεταίος 1, ας πούμε. Και ο δεύτερος πάλι προσθεταίος κι αυτός. Γιατί τους προσθέτουμε. 2. Και το αποτέλεσμα της πρόσθεσης είναι το άθροισμα. Αυτό που βάζουμε μαζί. Το άθροισμα. Άρα, οι δύο όροι της πρόσθεσης είναι οι προσθετέοι και αυτό που βρίσκουμε είναι το άθροισμα. Άρα, αν καμιά φορά ακούτε, βρείτε μου το άθροισμα των ασκήσεων, εννοούμε τη λύση των προσθέσεων. Το γράψατε το πρόβλημα? Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το σβήσω τώρα το πρόβλημα και ετοιμαστείτε να κάνουμε άλλη μία αφαίρεση και θα περιμένω να μου τη λέτε εσείς τα αποτελέσματα. Να δω τι καταλάβατε. Ας γράψουμε πάλι την αξία των αριθμών. Χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. Και ας πάρουμε τυχαία το 5.145 και να αφαιρέσουμε το 1.379. Θυμάστε πώς λέγεται ο πρώτος όρος της αφαίρεσης? Είναι ο μειωτέος. Αυτός που μειώνεται δηλαδή. Ομοιωτέως. Ο δεύτερος όρος είναι ο αφαιρεταίος, αυτός που αφαιρείται.
Και αυτό που θα βρούμε μετά είναι η διαφορά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά και με διψήφιους και με τριψήφιους αριθμούς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αφαίρεση. Από τον μειωτέο τον αριθμό, να βγάλουμε τον αφαιρεταίο για να βρούμε ποια είναι η διαφορά. 9 από 5. Πάλι τα ίδια. Πάλι δεν γίνεται. Πάλι το 9 είναι μεγαλύτερο από το 5. Τι κάνουμε, είπαμε. Δανείζομαι και επιστρέφω. Απαράβατος όρος στην αφαίρεση όταν δεν μπορεί να γίνει. Και λέμε τώρα, 15 βγάζω 9 ή 9 από 15, 6. Αυτό που γυρίσαμε είναι 1 και 7, 8. 8 από 4, ξανά τα ίδια. Ξαναδανείζομαι, 1 και το επιστρέφω. Και λέμε, 8 από 14, 6 πάλι. Τώρα, πάμε στις εκατοντάδες. 3 και 1, 4. Από 1, πάλι κρατούμενο. Πάλι δεν γίνεται. Πάλι ξαναδανείζομαι και το επιστρέφω. Άρα λέμε, 4 από 11, 7. Και φτάσαμε και στις χιλιάδες. 2. Γιατί 2 θα μου πείτε. 1 και 1, 2. Από 5, 3. 3.766 η διαφορά. Άρα θέλω να θυμάστε πολύ καλά, όταν δεν μπορούμε να βγάλουμε τον κάτω αριθμό από τον πάνω, δανειζόμαστε ένα και το ξαναγυρνάμε πάντα. Ακριβώς όπως το πήραμε. Ένα παίρνω, ένα δίνω. Και όλοι οι αριθμοί στην αξία τους, στη σειρά τους. Πιστεύω, παιδιά, να καταλάβατε λίγο ή να ξαναθυμηθήκατε πώς γίνονται οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις και οπότε είδατε, το ίδιο είναι και με μεγάλους αριθμούς. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Εδώ το μάθημά μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας!